Οι φορολογούμενοι πλέον καλούνται κάθε μήνα μέχρι το τέλος του έτους να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώνουν έναν ή και δύο φόρους για τα εισοδήματά τους τα ακίνητα και τα περιουσιακά του στοιχεία, ενώ όσοι βρίσκονται σε κάποια ρύθμιση εξόφληση οφειλών θα πρέπει να υπολογίσουν και τη μηνιαία δόση τη ρύθμιση. Για να επιτευχθεί ο στόχο του φετινού προπολογισμού στο σκέλο των εσόδων, θα πρέπει κάθε μήνα να μπαίνουν στα δημόσια ταμεία φορή ύψου. 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφού μέχρι το τέλος του έτους οι φορολογικές εισπράξεις θα πρέπει να διαμορφωθούν συνολικά στα 48,243 δισεκατομμύρια ευρώ. Το γαϊτανάκι των φοροεπιβαρύνσεων ξεκινά στο τέλος του Ιουλίου, οπότε θα πρέπει να καταβληθεί πρώτη από τις τρεις διμηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Με τα ίδια εισοδήματα για όλους είναι πιο αύξηπένα και ο λόγος είναι γιατί έχει αλλάξει η κλίμακα, έχει αλλάξει και η κλίμακα για την ειδική εισφορά αλληλεγγύες το ποσοστό φόρου για τις μισθώσεις ακινήτων από 12 πήγε 15 για τα χαμηλά εισοδήματα από ενίκεια. γενικά δεν βγαίνει κανένα παρακάτω. Επίση και ο Σεπτέμβριο θα είναι δύσκολο μήνα για του φορολογούμενου, καθώ θα συμπέσει η πληρωμή τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματο με την πρώτη δόση του ένφια. Όμω τα καυτά ραντεβού με την εφορία μέχρι το τέλο του χρόνου έχουν ω εξή. Στι 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή πρώτη δόση φόρου εισοδήματο. Στι 31 Αυγούστου η ανάρτηση στο TaxisNet εκαθαριστικών ένφια έτου 2017 για περισσότερου από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτε ακινήτων με βεβαίωση φόρου πάνω από 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Στι 29 Σεπτεμβρίου πληρωμή πρώτη δόση ένφια και δεύτερη δόση φόρου εισοδήματο φυσικών προσώπων. Στι 31 Οκτωβρίου καταβολή δεύτερη δόση ένφια. Στι 30 Νοεμβρίου πληρωμή τρίτη και τελευταία δόση φόρου εισοδήματο εισοδήματο φυσικών προσώπων και τρίτη δόση ένφια. Στι 29 Δεκεμβρίου πληρωμή τέταρτη δόση ένφια και τελών κυκλοφορία του 2018. Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασία, Κοινωνική Ασφάλιση και Κοινωνική Αλληλεγγύη, Σέφη η υπουργική απόφαση για τη νέα ρύθμιση για τι ασφαλιστικέ οφειλέ θα είναι έτοιμη εντό του καλοκαιριού και θα αφορά σε οφειλέ που δημιουργήθηκαν έω 31 12 του 2016. Η κυρία Χτσιόγλου επισήμανε πω σχεδιάζουμε ένα πλαίσιο για αποπληρωμή των οφειλών σε δόσει, ο αριθμό των οποίων θα φτάνει μέχρι τι 120. Η αποπληρωμή θα συνοδεύεται από έκπτωση στι προσαυξήσει, η οποία θα είναι μεγαλύτερη για μικρότερο αριθμό δόσεων. Λιγότερα θα χάσουν από τη σύνταξη όσοι αποχωρήσουν μέσα στο 2017 αρκεί να έχουν συμπληρώσει οριοηλικίες 56,5 έως 60,9 ετών και να έχουν ως το 2012 τα απαιτούμενα έτη που ανάλογα με το Ταμείο Ασφάλισης είναι 18,25 και 35 έτη. Η σύνταξη του 2017 θα υπολογιστεί μεν σε μικρότερο ποσό, αλλά όσοι έχουν μείωση άνω του 20% σε σχέση με τη σύνταξη που θα έπαιρναν με το παλαιό καθεστώ θα γλιτώσουν το 1 τρίτο τη περικοπή, το οποίο θα λαμβάνουν ω προσωπική διαφορά μέχρι το τέλο του 2018. Αν η μείωση είναι 25%, η περικοπή που θα έχουν θα είναι 16,67%. Αν η μείωση είναι 30%, θα έχουν περικοπή 20%. Η διαφορά που κερδίζουν όσοι αποχωρήσουν το 2017 δεν θα καταργηθεί πλήρως από το 2019, καθώς οι συντάξεις θα έχουν μείωση με πλαφόν 18%. Η Fraport Greece, την οποία έχει παραχωρηθεί διαχείριση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, προχωρά σε προσλήψεις προσωπικού, αναζητώντας άτομα για την πλήρωση θέσεων σε διάφορες ειδικότητε. Οι θέσεις αφορούν δυνητικά σε όλα τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η εταιρεία συμπεριλαμβανομένου και αυτού της Καβάλας. Με τις προσλήψεις, η Fraport θα στελεχώσει τα γραφεία της στην Ελλάδα που αποτελούν ένα κλάσμα μόνο των προσλήψεων που θα πραγματοποιήσει η ελληνογερμανική κοινοπραξία σε βάθος χρόνου. Σε πρώτη φάση, η εταιρεία αναζητά μεταξύ άλλων δικηγόρους, λογιστές, οικονομολόγους και στελέχη δημοσίων σχέσεων.